Το χειρότερο είναι εξόδων. Το χειρότερο είναι εξόδων είναι η διάθεση, η σφοδρή επίθεση, όχι η διάθεση. Η σφοδρότατη επίθεση της αστείας εναντίον της πίστεως των χριστιανών και εναντίον κάθε αρχής και κάθε αξίας που απορρέει και ενισχύεται από την πίστη μας, την παράδοσή μας και στο Λόγο του Θεού. Έχουμε να κάνουμε πολύ σκληρό αγώνα. Παντού συναντάμε δυσκολίες, αντιρρήσεις, αδιαφορία, ενστάσεις, απορρίψεις. Και εσείς όταν βρείτε μπροστά σας, δεν το εύχομαι, αλλά προβλέπω πολύ πιο έντονα ίσως από εμάς. Για την ώρα κρατούμε όσο μπορούμε, αλλά να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Γι' αυτό το αντίδοτο είναι ο κατά το δυνατόν τέλειος καταρτισμός των στελεχών της εκκλησίας, της παιδείας και της κοινωνίας με τις αρχές της πίστεως και της παραδόσεως και προπάντων, όπως το λέγω στον πολύ κόσμο για να μας καταλάβει περισσότερο, εάν τα δύο μεγάλα κεφάλαια της ζωής των Ελλήνων, γιατί εμείς κοιτάμε πρώτα και το σπίτι μας, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Ελληνισμός μπορούν να κρατήσουν τη θέση η οποία τους αξίζει μέσα σε όλο αυτό το σύνολο των ιδεών που τις έχουμε απαραίτητες και των ιδεοδών για να προχωρήσουν προς το μέλλον. Εάν αυτό το καταφέρουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Και από άποψη καθαρά πνευματική, με τη δύναμη της πίστης δεν πρέπει να φοβηθούμε. Πώς λέγει ο Απόστολος, ουγαρέδω και μην ο Θεός πνευματιλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δύναμης, πνευματική, αγάπη, ευαγγελική και σοφρονισμός ιεραποστολικός. Αν τα κρατήσουμε μέσα στην ψυχή μας, όλοι μας και όλοι σας. Από τον έσχατον των ιερέων, έσχατον το ιερό που την έννοια την τοπική, που είναι σε μια μικρή ενορία, σε ένα χωριό, από τον τελευταίο των ιερέων, εάν μπορεί να σταθεί στην αποστολή του, μέχρι εκείνους που είναι στα υψηλότερα κλιμάκια και εις τις ευθύνες αναλήψεως ταυτόχρονα και υψηλών ευθυνών, κάνουμε αυτό που πρέπει και σταθούμε σωστά στη ζωή μας, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα που έχει πλέον εισβάλλει κέρια μέσα στη ζωή του 21ου αιώνα και ταλανίζει πολλές ψυχές, πολλούς ανθρώπους, πολλές καταστάσεις, πολλά κράτη, πολλούς θεσμούς, παντού όπου και αν βρισκόμαστε. Αυτό δεν δικαιολογεί, αυτές απλές σκέψεις δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την απεσιοδοξία. Απλώς έρχονται για να μας δημιουργήσουν το αίσθημα της ευθύνης που έχουμε και πλέον με πίστη και με δύναμη και με αγωνιστικότητα να κρατήσουμε στη ζωή μας αυτά με τα οποία εμάθαμε και με τα οποία εμπιστώθημε, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή εμπιστεύσαμε, αποδεχθήκαμε και τα κρατήσαμε στη ζωή μας. Σε εσάς εμείς προσβλέπουμε προς τους διαδόχους μας. Υπάρχουν και άλλες γενιές πριν από εσάς, λίγο μεγαλύτεροι, ήδη οι άλλοι που ασκούν ήδη λειτουργήματα. Όλες αυτές τις σειρά οι γενιές πρέπει να έχουν πνοή δημιουργίας και συνέπεια λόγων και ζωής για να μην μπορούν αυτοί που πολεμούν να βρίσκουν αφορμές για να μας εκθέτουν. Σε αυτή την περίοδο η Εκκλησία της Ελλάδος υπέστη μια σκληρή δοκιμασία και διαφυστάται ακόμη εξαιτίας του λάθους που έγινε στην μονίμα του πεδίου. Να πείσουμε τα γεγονότα, να τα εντοπίζουμε, είναι τόσο γνωστά, αλλά και να τα αναλύουμε. Δεν θα κάνω ανάλυση. Απλώς επιμένω σε αυτό που είπα απ' αρχής. Ήταν ένα μεγάλο λάθος που οι άνθρωποι κάνουν λάθη και που θα πρέπει να τα διορθώσουν χωρίς να καταστρέψουν τους ανθρώπους και χωρίς
εμείς να εξουδετερώσουμε την προσφορά του Αγίου Όρους επί 1100 χρόνια και στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό. Έγινε ό,τι έγινε, δηλαδή, και το διαγράφουμε? Όχι. Θα υπάρξουν αποφάσεις είτε επιβολής ευθυνών, αναγνωρίσεως ευθυνών, ή θα υπάρξουν διορθωτικές αποφάσεις για να επανέλθουν τα πράγματα στην κατάσταση που ήσαν και πριν. Αλλά βλέπετε όμως, όλη αυτή η υπόθεση, όπως το είπα σε ένα κείμενο που πήρε ευρυτάτη δημοσιότητα, εννοώ και στην Αθήνα, ότι η φωτιά που άναψε στη μονίμα του πεδίου, περιέργως μετεδόθηκε, μετεφυτεύθη σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο εναντίον της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με ανακοίνηση άλλων θεμάτων, άλλων ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το περιόγημον περιουσιακών, που δεν υπάρχει πλέον όπως υπήρχε κάποτε, και με κατάληξη τον τελικό σκόπο, δηλαδή τον τελικό στόχο, να χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Αυτή την επίθεση με πολλούς τρόπους, με πολλά κείμενα, με πολλές δηλώσεις, με πολλές ομιλίες, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε εκ του παρελθόντος και εκ του παρόντος, στράφει εναντίον της Εκκλησίας και το ζήσαμε και το ζούμε. Εγώ είμαι αυτή που ως μάρτης της αποδοκίμασίας των ανθρώπων, αυτών που έχουν λόγους ίσως να είναι εναντίον της Εκκλησίας ή δεν πιστεύουν στην Εκκλησία, αυτήκος, αυτόπτης και αποδέκτης μαζί με ανθρώπους οι οποίοι είναι μαζί μου, τους ιερείς, τους διακόνους, όπως το μαρτυρούν και πλήστοι άλλοι εκ των αρχιερέων και εκ των ιερέων. Και οι ιερείς που δεν είναι μάλιστα Ελλήνες και σπουδάζουν εδώ, μου είπαν ότι μας βρίζουν μερικοί, λέει, γιατί μας βρίζουν. Δεν είχα καταλάβει ακόμη τι γίνεται. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Ή εμένα δίωξαν και μας διώξουν, ή τον λόγο μου ετήρησαν και τον ημέτερον τη ρίσωση. Αλλά τα πάντα πίσωση για το όνομά μου, γιατί δεν γνωρίζουν ποιος είναι εκείνος που με απέστειλε. Η καταφυγή μας, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή μας, η παράδοσή μας, οι Απόστολοι, οι Αποστολικοί Πατέρες, οι μάρτυρες, οι πατέρες και οι όσοι. Οπλιστείτε καλά, διαβάστε καλά, καταρτιστείτε καλά, προσέξτε τη ζωή σας, προσέξτε την ψυχή σας, προσέξτε την ακεραιότητά σας, προσέξτε τα βήματά σας, προσέξτε τα συναισθήματά σας, προσέξτε πάνω ό,τι έχει σχέση με την ψυχή σας, με την προσωπικότητά σας, με το μέλλον σας, με τους γονείς σας και με τους δασκάλους σας που σε εσάς στηρίζουν πάρα πολλά. Από εδώ θα φύγετε πολύ καλά ενισχυμένοι και έχετε πάρα πολλές δυνατότητες είτε για την ιεροσύνη είτε για την συνέχιση και σε άλλα επίπεδα των σπουδών για να μπορέσετε να εκπληρώσετε στη ζωή σας αυτά τα οποία επιθυμείτε και πέραν των καθιερωμένων. Και τελειώνω με μια εμπειρία που είχα όχι για πρώτη φορά τις τελευταίες μέρες στην Αμερική με μια επίσκεψη 7 ημερών μετά από πρόσκληση και φιλοξενούμενος για ποιο θέμα από τους Έλληνες της Ομογένειας της Νέας Υόρκης για τα θέματα μας τα εθνικά. Φτάσαμε σε ένα σημείο, αν μιλάς για την πατρίδα, να σου λένε ότι είσαι εθνικιστής. Αν μιλάς για την Ελλάδα, να σου λένε ότι είσαι φιλοπόλεμος ή ότι είσαι επιθυμής να κυριαρχήσεις επάνω στους άλλους και ότι αυτά δεν είναι παραδεκτά και δεν είναι κλπ. Τίποτα. Σε όλες αυτές τις ενστάσεις κρύβεται ένας φόβος πολύ ταπεινωτικός για τον άνθρωπο να μην χάσουμε την καλοπέρασή μας και ας γίνει ό,τι θέλει. Αυτή είναι η αντίληψη που εκγραφεί. Ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, έρχεται και στην πρωτεύουσα και πάει και στον κόσμο, τον απλό. Όχι τόσο τον απλό, αλλά εκείνον που κινείται μέσα στα δεδομένα μιας μέσης παιδείας, μιας μικρής μορφώσεως και που
στηρίζεται πάνω εκεί και έρχεται και τα αρχούργια σου λέει, αφάνατε την αρχή. Μην πειράξουμε τίποτα και μην μάθουμε τίποτα και χάσουμε τη ζωή μας, χάσουμε τα αυτοκίνητά μας, χάσουμε τα εξοχικά μας, χάσουμε τις διακοπές μας, χάσουμε αυτή την ανοησία που φτάσαμε στα ελληνικά δεδομένα και έγινε αυτό που έγινε και γίνεται και θα γίνει με την οικονομική κρίση. Πάντα λεφτά για σπίτια, πάντα λεφτά για επιχειρήσεις, πάντα λεφτά για διακοπές με παιδιά, ελάτε, λεφτά δίναμε, πάντα διακοπές, αλλά θα τα γυρίσετε και θα τα επιστρέψετε και με τόπο. Και τώρα είναι η χειρότερη η επιστροφή.